Γεια σας αγαπητοί φίλοι, χαμός στο θέατρο των επιχειρήσεων της Ανατολικής Ευρώπης, τόσο εντός Ουκρανικής όσο και εντός Ρωσικής επικράτειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ουκρανοί έχουν χάσει 6.200 στρατιώτες στο Κούρσκ. Οι δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν απελευθερώσει Νετσάγεφ, Λόκνιγα και Μάλαγια και προχωρούν προς αποκατάσταση των συνόρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκεί, ενώ σύμφωνα με ρωσικές πηγές οι Ουκρανοί ετοιμάζουν επίθεση με δύναμη 500 επιλέκτων και εναντίον της ρωσικής περιφέρειας του Μπέλγκοροντ. Έτσι λοιπόν οι μάχες στο Κούρσκ μένονται, αλλά οι Ρώσοι απελευθέρωσαν σύμφωνα με τον αντιστράτηγο Άπτη Αλαντίνοφ δύο στρατηγικής σημασίας οικισμούς στο Κούρσκ. Ο Ρώσος στρατηγός είπε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η μονάδα Αρμπάτ έχει ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του οικισμούς Παρόβαγια, Νισνάγια και Νετσάγεφ και πλησιάζει τους οικισμούς, πλησιάζει άλλους οικισμούς. Το 1428-27ο Σύνταγμα είναι υπεύθυνο για αυτές τις ενέργειες. Έχουμε διώξει τον εχθρό από την περιοχή και έχουμε αποκτήσει τον έλεγχό της». Λένε οι Ρώσοι, ο εχθρός υπέστη σοβαρές απώλειες τις τελευταίες ώρες, διεξήγαγε ολοήμερες επιθέσεις, δέχθηκε μεγάλες, πολύ σοβαρές απώλειες εξαιτίας των πολύωρων εφόδων του. Καταστράφηκαν δύο οχήματα μάχης τεθωρακισμένα, δύο τεθωρακισμένα οχήματα πεζικού και τρία άλλα στρατιωτικά οχήματα. Υπάρχει σειρά καταστροφών τροχοφόρων οχημάτων των Ουκρανών και σφοδρότατες μάχες σε Νετσάγεφ, όπως σας είπα, Μάλαγια, Λόκνιγα, Κρεμιάνογε και άλλα επίκαιρα σημεία. Επιπροσθέτως, να σας πω ότι κατά λάθος οι Ουκρανοί έχουν αποκαλύψει που βρίσκεται αεροπορική βάση με F-16 και οι Ρώσοι τα έπληξαν με πυράβλους άμεσα. Σε κάθε περίπτωση γίνεται πραγματικά χαμός εκεί στο θέατρο των επιχειρήσεων της Ουκρανίας, στον ακήρυχτο, στον υβριδικό, να το πω πιο ορθά, παγκόσμιο πόλεμο. Έχουμε φαινόμενα λιποταξίας ακόμα και στις τάξεις των Ουκρανών βουλευτών, όπως ο Αρτέμ Ντμίτρουκ που διέφυγε από τη χώρα στην Ιταλία για να μην πάει στη Βουλή να πολεμήσει και διαφώνησε με το Ζελένσκι. Οι Ουκρανοί πανηγυρίζουν, λένε ότι ελέγχουν 100, ούτε έναν ούτε δύο εκατό οικισμούς στη ρωσική περιφέρεια του Κούρσκ και έχουν εχμαλωτήσει 594 στρατιώτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είπε σήμερα: «Μέχρι σήμερα έχουμε πάρει τον έλεγχο 1.294 τετραγωνικών χιλιόμετρων εδάφους και 100 οικισμών. Δημιουργήσαμε ζώνη ασφαλείας στην περιοχή του Κούρσκ». Αυτά από τον Αλεξάνδρ Σίσκι στη διάρκεια φόρουμ στο Κίεβο. «Έχουμε πιάσει εχμαλώτους 594 Ρώσους στρατιωτικούς. Είναι εχμάλωτοι», είπε. «Έχουμε στόχο τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας, να διακοπούν οι βομβαρδισμοί από τη Ρωσία και να προστατεύσουμε μη στρατιωτικά αντικείμενα στο Σούμι». Οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας ξεκίνησαν στα πλαίσια αυτά επιθετική ενέργεια προς το Κούρσκ. «Συνεχίζουμε να προελάβουμε και προκαλούμε σημαντικές απώλειες σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό στις ρωσικές δυνάμεις», είπε ο αρχηγός του επιτελείου της Ουκρανίας, προβαίνοντας σε στρατιωτική ανάλυση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δε, ο Ουκρανός πρόεδρος, λέει ότι θα δώσει σχέδιο στην Αμερική για να τερματιστεί ο πόλεμος και ζητά την άδεια να χτυπήσει με δυτικά όπλα πυράβλους μεγάλου βεληνικούς επιλεγμένους στόχους εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Φίλες και φίλοι, είναι ξεκάθαρο ότι τέτοιου είδους κίνηση να χτυπήσει με δυτικά όπλα μεγάλου βεληνικούς μεγάλες πόλεις της Ρωσίας ή στρατηγική σημασία κέντρα εντός ρωσικής επικράτειας θα κινητοποιήσει τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει ακόμα πιο ισχυρά οπλικά συστήματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Ελπίζουμε να μην βγουν και τα μπάτον και τα κουμπιά με τα πυρηνικά καμιά ώρα.
έχει παρατηρηθεί, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, στρατιωτική κινητικότητα της Ουκρανίας κοντά στο Μπέλγοροντ. Έχει υπάρξει επίθεση με δύναμη 500 περίπου Ουκρανών στη Μεθόριο εκεί, διασυνοριακή, στη Νεχοτεγεύκα και στο Σεμπεκίνο, στην περιφέρεια Μπέλγοροντ. 200 Ουκρανοί στρατιώτες με τεθωρακισμένα οχήματα πεζικού προσπάθησαν να περάσουν την Νεχοτέγευκα, αλλά δέχθηκαν συγκεντρωτικά πυρά του ισχυρού ρωσικού πυροβολικού την ώρα που έκαναν οι άλλοι 300 Ουκρανοί στο Σεμπεκίνο ταυτόχρονη επίθεση. Η Ρωσική Ομοσπονδία, δια του Διευθυντού Ρωσικής Υπηρεσίας Κατασκοπίας Σεργέη Ναρίσκιν, είπε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν πιστεύει ότι το Κίεβο μόνο του σχεδίασε την εισβολή στο Κούρσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ. Πιστεύει η Ρωσία ότι η Αμερική βοήθησε το Κίεβο να εξαπολύσει την επίθεση εναντίον του Κούρσκ. Ο Υφυπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργέη Ριαμπκόφ είπε ότι είναι ολοφάνερη η ανάμειξη των ΗΠΑ στην επιδρομή της Ουκρανίας στην περιφέρεια του Κούρσκ. Είναι γεγονός. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έδωσαν στοιχεία πώς γνωρίζουν την εμπλοκή της Αμερικής. Φίλες και φίλοι, είναι ολοφάνερο και ξεκάθαρο ότι δεν τα βάζεις με την ισχυρότερη υπερδύναμη του πλανήτη, εάν δεν έχεις τη στήριξη άλλων υπερδυνάμεων. Άλλωστε, ολοφάνερα η Δύση, η Αμερική και οι υπόλοιποι δίνουν πακέτα μαμούθ στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, όπως είναι γνωστή η βοήθεια που δέχεται η Ρωσία από τους δικούς της συμμάχους σε πυραυλικά συστήματα, Βόρεια Κορέα, drones, Ιράν, οικονομικά, Κίνα και πάει λέγοντας. Επίσης, μαχητές ξένοι ενισχύουν τις δυνάμεις αμφωτέρων των αντιμαχωμένων. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, μην παραλείψετε να κάνετε like. Όσοι δεν το έχετε κάνει, να εγγραφείτε στο κανάλι για να λαμβάνετε άμεσα ειδοποιήσεις για μελλοντικές εκπομπές που γίνονται διαρκώς, μέρα και νύχτα, για τη δική σας έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Επίσης, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε αμέσως αυτές τις ειδοποιήσεις. Μην ξεχάσετε επίσης να δείτε στη κεντρική σελίδα του καναλιού σοβαρές εκπομπές που έχουμε κάνει σήμερα για τη δική σας ενημέρωση, όπως εκείνη με την πρόθεση της Ελλάδος να προχωρήσει στην αντικατάσταση των παλαιότερων υποβρυχίων με 4-6 καινούρια και την δημιουργία κοινής μοίρας αεροπορικής με μαχητικά F-16 της Τουρκίας και Ραφάλ του Κατάρ. Αυτό στρέφεται ξεκάθαρα εναντίον των ελληνικών συμφερόντων. Δείτε τα στην κεντρική σελίδα του καναλιού. Να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας.